Με νέες πολεμικές δηλώσεις στην εφημερίδα Χουριέτ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλουσι Ακάρ ανέφερε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε και οπουδήποτε επέκταση των χωρικών της υδάτων, κατηγορώντας την Ελλάδα για αλαζονική συμπεριφορά και κλιμάκωση της έντασης επειδή θέλει να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της. Σε σχέση με την επέκταση των χωρικών υδάτων, είπε, δεν αποδεχόμαστε καμία επέκταση. Μιλάτε για την Τουρκία με μια ακτογραμμή 1.800 χιλιόμετρων και η Τουρκία θα μπει σε διεθνή ύδατα με την άδειά σας. Ποιος θα το δεχόταν αυτό? Λέμε στην Ελλάδα, ο λάθος λογαριασμός θα επιστραφεί από την Άγκυρα. Ήδη από την Παρασκευή ο Χούλουσι Ακάρ είχε απειλήσει με κάζους μπέλι ακόμα και για επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, ενώ το Σάββατο είπε πως η Τουρκία δεν θα ανεχτεί καμία επέκταση. Η Άγκυρα, βλέποντας πως δεν λαμβάνει δυναμική απάντηση, στο τέλος θα θέσει αξιώσεις να μην γίνει επέκταση χωρικών υδάτων ούτε στην Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, πάντα δηλώναμε πως σεβόμαστε τα σύνορα, το δίκαιο και τους νόμους των γειτόνων μας και προσδοκούμε ειρήνη, φιλία, διάλογο, καλή γειτονία και συνεργασία. Παρά τις καλοπροαίρετες προσεγγίσεις μας, η Ελλάδα συνεχίζει την παράνομη στάση και τις προκλήσεις για να κλιμακώσει την ένταση. Η Ελλάδα παρενοχλεί τα αεροπλάνα μας που συμμετείχαν στη σχεδιασμένη άσκηση του ΝΑΤΟ, δις, ενώ όλοι οι σύμμαχοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Η Ελλάδα έχει γίνει τόσο αλαζόνας που παραβλέπει τις βασικές αρχές και αξίες του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ σχετικά με τον επεκτατισμό της Τουρκίας, ο Ακάρ συνέχισε σε προκλητικό τόνο λέγοντας πως δεν θα κάνει σχόλιο, κάτι που βέβαια έκανε, σημειώνοντας ποιος ήταν επεκτατιστής. Η Ελλάδα που τριπλασίασε την επικράτειά της από τη στιγμή ίδρυσης του κράτους της ή η Τουρκία που σέβεται την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της.